Κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, κύριε συνάδελφε βουλευτά, κύριε Κώστα Βλάση, κύριε Πρόεδρε της Πανελλήνιων Νόσου Φαρμακομηχανίας, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Γενική Γραμματέα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριε πρώην Αναπληρωτά Υπουργέ, κύριε Κοντοζαμάνη, κύριε Αντιπρόεδρε του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, κύριε Πολίτη, αγαπητέ Γιώργο Αυτιά, καλώς ήρθες. Θα είμαστε και αύριο το πρωί μαζί ούτως ή άλλως στο Sky. Σπάνιο αυτό. Δεν συμβαίνει συχνά. Λοιπόν, θα σας πω ορισμένα πράγματα σήμερα de profundis. Εγώ δεν είχα πολύ μεγάλη γνώση για το φάρμακο. Ως βουλευτής, στην αρχή της αδειοδρομίας μου, η αλήθεια είναι συναντήσει την Πανελλήνια Ένωση Φάρμακομηχανίας. Είχα ζήσει την αγωνία τους την εποχή του περίφημου PSI. Θυμάσαι, πρόεδρε, που μας κάνατε κάποια τραπέζια βουλευτές να μας ενημερώσετε σε επιπτώσεις του PSI. Αλλά η γνώση μου ήταν σχετική. Μέχρι που μία σημαντική για τη δική μου ζωή μέρα του Αγίου Πνεύματος το 2013, χτύπησε το τηλέφωνό μου, ήταν ο Αντώνης Σαμαράς και μου είπε: θέλω να γίνεις ο Υπουργός της Υγείας μου. Εγώ η αλήθεια είναι εντυπωσιάστηκα και νόμιζα ότι κάτι είχε πάει στραβά και του λέω: μάλλον ναυτιλίας είπες. Γιατί ήταν η προηγούμενη μου θητεία εκεί. Μου λέει: όχι, μου λέει, έχω μεγάλο πρόβλημα με τον προϋπολογισμό. Θέλω κάποιος να πάει να βάλει τάξη. Έφτασα εκεί. Είμαι ο συνεφευρέτης του Clawback. Και μια από τις πρώτες μου συναντήσεις ήταν με την Τριάδα τότε. Σήμερα λείπει ο Τρίτος από εδώ. Ήταν ο Θόδωρος ο Τρίφων, ο Δημήτρης ο Δαίμων και ο Βασίλης ο Κάτσος. Εκ μέρους της Πανελληνίου Ενώσεως Φάρμακομηχανίας. Τότε είχαμε τον περίφημο Τζουζέπε Καρόνε που έκανε κουμάντο μέσω της Τρόικας στη φαρμακευτική δαπάνη και σιγά σιγά γνώρισα και πολλούς από τους υπολείπους από την Ένωση. Βεβαίως ήξερα πολύ καλά τον Γιώργο Βαβάζογλου. Συνέχεια γνώρισα τον Μάριο τον Κάτσικα και όλους τους άλλους καλούς φίλους του πορεία. Από την αρχή κατάλαβα ότι είναι μεγάλο πλεονέκτημα για την Ελλάδα να έχει εγχώρια φαρμακομηχανία. Γιατί μπορεί η εποχή της πατάλης πριν από τη χρεοκοπία να είχε ρίξει χρήματα δεξιά και αριστερά, αλλά τα περισσότερα από αυτά τα χρήματα απλώς έπεσαν και δεν ακούμπησαν. Στην περίπτωση της φαρμακομηχανίας, τα χρήματα εκεί έπιασαν τόπο, διότι δημιούργησαν ένα μεγάλο οικοσύστημα το οποίο είχε ήδη εκείνη την εποχή και παρά την κρίση σημαντική συμβολή στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας, σε εξαγωγές και θέσεις εργασίας. Τότε την περίοδο 2013-2014 ήμασταν υποχρεωμένοι να πάρουμε δύσκολα μέτρα. Δεν λέω τα μέτρα που πήραμε ήταν ευχάριστα. Προσπαθήσαμε όμως και εκεί είχε συμβάλει πάρα πολύ ο Δημήτρης Πτωχός με την τότε ιδιότητά του. Ο Δημήτρης Πτωχός ήταν εκ μέρους της κυβερνήσεως του Αντώνη Σαμαρά, ο επόπτης των υπουργών και ήταν και ο δικός μου επόπτης τότε στο Υπουργείο Υγείας. Καλά, εγώ δεν δέχομαι πολλούς επόπτες γενικά, είμαι λίγο άναρχος, αλλά εν πάση περιπτώσει είχαμε πολύ καλή συνεργασία. Πράγματι είχαμε, ο Δημήτρης βοήθησε πάρα πολύ. Και μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις εκείνης περίοδου που έθεταν ζητήματα πραγματικής επιβίωσης για τη φαρμακομηχανία. Δεδομένου ότι η φαρμακομηχανία είχε μόλις εξέλθει από το PSI και το τραύμα που αυτό είχε δημιουργήσει επιχειρήσεις λόγω του κουρέματος των ομολόγων, αλλά είχε αντιμετωπίσει και τις καθυστερήσεις πληρωμών τότε από το κράτος, τα μεγάλα ληξιπρόθεσμα, τη μείωση τιμών, τη μείωση κατανάλωσης λόγω της οικονομικής δυσπραγίας. Ήταν μια επικίνδυνη περίοδος, την οποία όμως καταφέραμε και την ισορροπήσαμε στο μέτρο του εφικτού. Ήδη από τότε είχε βοηθήσει πάρα πολύ ο Βασίλης Κοντοζαμάνης ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας επί Μάκη Βορύδη. Δεν θέλω να επισέλθω στην περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, θα την προσπεράσω το μυαλό μου σχετικά γρήγορα. Θα κρατήσω μόνο το θετικό αυτής της περίοδου, ότι ο ερχόμενος στο γραφείο μου στο Υπουργείο Ανάπτυξης το 2019, επειδή εγώ θέλω πάντα να λέω αυτό το οποίο συμβαίνει και να τιμώ τους πολιτικούς μου αντιπάλους για τον εξής λόγο, διότι πιστεύω ότι αν την πολιτική, εμείς οι πολιτικοί την αντιμετωπίζουμε ως ένα άθλημα σκυταλοδρομίας, έχοντας πλήρη συνείδηση
των τριών αρχών που έθεσε πριν από 2.500 χρόνια ο ποιητής Αγάθων, τον άρχοντα τριών δημέμνηστε, ανθρώπων άρχη, άρα κυβερνά ανθρώπους που έχουν ανάγκες, κάνουν λάθη, έχουν αγωνίες, πρέπει λοιπόν να τα σέβεται αυτά ο άρχον. Το δεύτερο, κατανόμων άρχη, δεν κάνει ό,τι θέλει, αλλά κυβερνά σύμφωνα με τους νόμους. Και το τρίτον, ουκ αϊ άρχη, δεν θα κυβερνά για πάντα. Θα έρθει ένας επόμενος. Και για μένα θα έρθει ένας επόμενος υπουργός υγείας. Δεν είναι κακό, έτσι είναι. Έτσι πρέπει να είναι. Αν λοιπόν ο καθένας μας αντιλαμβάνεται το άθλημα αυτό και τα λοδρομία και το σκοπό μας είναι να παραδίδουμε τη σκυτάλη στον επόμενο πιο μπροστά από ό,τι μας την παρέδωσε ο προηγούμενος, η χώρα μας θα πηγαίνει διαρκώς καλύτερα. Αν αντιθέτως ο ένας βάζει την κλωβοδιά στον άλλον και μας πέφτει η σκυτάλη, η χώρα μας θα πηγαίνει διαρκώς χειρότερα. Όταν πήγα λοιπόν στο γραφείο στην Οδό Νίκης ο Υπουργός Ανάπτυξης, ένα από τα project που είδα ότι είχε ξεκινήσει να συζητάει η προηγούμενη κυβέρνηση, μάλλον να είμαι δίκαιος, ο κύριος Δραγασάκης, όχι η προηγούμενη κυβέρνηση, ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας να θεσπιστεί ένα οικονομικό κίνητρο για την ανάπτυξη επενδύσεων στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας, η οποία είχε μείνει σχετικά πίσω τα προηγούμενα χρόνια, διότι μέσα στην δεκαετία που είχε μεσολαβήσει, όπως γενικά η Ελλάδα είχε πολύ μεγάλη αποεπένδυση, είχε αντιμετωπίσει πολύ μεγάλη αποεπένδυση και στη φαρμακοβιομηχανία. Κάλεσα στο γραφείο μου την ΠΕΦ θεσμικά. Συναντήθηκα και με τον κύριο Τρίφωνα και με τον κύριο Δέμο. Τους είπα την ιδέα αυτή, μου είπαν τις δικές τους σκέψεις. Εισηγήθηκα την ιδέα αυτή στον κύριο Πρωθυπουργό σχεδόν από την αρχή της θητείας μου. Η εισήγησή μου έγινε τον Αύγουστο του 2019. Είχα κλείσει λιγότερο από 1,5 μήνα στο τιμόνι τότε του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ο Πρωθυπουργός, αν θυμάστε, ανακοίνωσε το επενδυτικό clawback στην πρώτη του ομιλία ως Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο του 2019 και το νομοθετήσαμε μαζί με τον Βασίλη τον Κοντοζαμάνη τότε στον πρώτο μου νόμο επενδύω στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2019 και κατευθείαν με τον Βασίλη τον Κοντοζαμάνη των συνυπογράφων απλά του Υπουργείου Υγείας τότε της σχετικής κοινή υπουργικής απόφασης και τον Θοδωρή τον Σκυλακάκη απλά του Υπουργείου Οικονομικών ξεκινήσαμε την εφαρμογή του επενδυτικού clawback από πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στην αρχή του φάση. Το επενδυτικό clawback νούμερο 1 δηλαδή ήταν το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και αυτά που βλέπετε σήμερα εδώ είναι αποτελέσματα αυτού του πρώτου επενδυτικού clawback από το δικό μας εγχώριο εθνικό προϊόν. Ποια ήταν η ιδέα? Να επιστρέψουμε ένα κομμάτι του clawback. Κάνω εδώ μια παρένθεση. Το clawback που άφησα εγώ ήταν ο clawback το οποίο είχε σχεδιαστεί να μην ξεπερνάει το χρόνο τα 240 εκατομμύρια. Το clawback που παρέλαβα το 2024 είναι ένα clawback που ξεπερνάει το δισεκατομμύριο. Άρα είναι προφανές ότι τα νούμερα είχαν αλλάξει, οι επιστροφές συνολικά με το rebate είχαν αλλάξει, η αγορά είχε αλλάξει και θα σκεφτούμε λίγο ανορθόδοξα. Νομοθετήσαμε λοιπόν το επενδυτικό clawback, το οποίο έφερε καρπούς αμέσως. Η απόδειξη της ζωτικότητας της ελληνικής φαρμακομηχανίας αποδεικνύεται το πόσο γρήγορα οι βιομηχανίες μας, όχι μόνο όσες είναι εδώ σήμερα, ενώ η ΕΛΠΕΝ, η ΝΤΕΜΟ και η ΦΑΡΑΝ, αλλά και πολλές άλλες, η ΒΙΑΝΕΞ, ακόμα και πολυεθνικές. Θέλω να υπενθυμίσω ότι στο επενδυτικό αυτό clawback εντάχθηκε επένδυση της Pfizer για το κάμπους της Pfizer στην Θεσσαλονίκη, όπου σήμερα έχει εξελιχθεί σαν ένα κολοσσό εκεί με πάνω από 1.000 εργαζόμενους. Και αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα αυτής της αρχικής μου ιδέας του επενδυτικού clawback. Ξέρετε, για μένα ως πολιτικό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, για όλους τους πολιτικούς, να βλέπουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους. Και ένα από τα προβλήματα της πολιτικής είναι ότι πολλές φορές αυτά που αποφασίζει σήμερα θα βγάλουν καρπούς πολλά χρόνια μετά. Και έτσι πολλοί πολιτικοί διστάζουν να παίρνουν αποφάσεις που τελικά θα τις, κατά κάποιο τρόπο θα τις γευθεί ο διάδοχός τους ή η διάδοχή τους. Εγώ δεν σκέφτομαι έτσι. Μου αρέσει να κάνω πράγματα, μου αρέσει να λύνω προβλήματα. Και θέλω να ευχαριστώ το βήμα αυτό ιδιαίτερα τον Βασίλη τον Κοντοζαμάνη, γιατί ήταν πολύ γρήγορος. Βασίλη, μου ευχαριστώ για την υλοποίηση του επενδυτικού clawback, ώστε να είμαστε σήμερα εδώ. Άλλη μία παράμετρος όμως του εδώ είναι η εντοπιότητα. Πρέπει να σας πω εδώ, ο πρωταγωνιστής είναι ο Κώσο Βλάσης. Κώσο Βλάσης ήρθε κατευθείαν στο γραφείο μου και μου είπε: δεν ξέρω τι θα κάνουμε αυτά που διαβάζω, θα τους φέρεις στην Τρίπολη. Λέω: όλοι έχουμε υπάρξει βουλευτές, αν είμαστε τέτοιο πάθος, όχι, μου λέει θα τους φέρουμε στην Τρίπολη. Πράγματι. Ξεκίνησε ο ίδιος να μιλάμε με τους επενδυτές, να τους παίρνουμε το αυτοκίνητό του, να τους δείχνει τη βιομηχανική ζώνη της Τρυπόλεως.
Θέλω να σας πω ότι και εκεί παίξαμε κάποιο ρόλο, εκεί με τον Νίκο τον Παθανάση, γιατί εντάξαμε την περιοχή αυτή στις περιοχές που πήραν το έξτρα μπόνους από το αναπτυξιακό νόμο λόγω της απολιγνητοποίησης και άρα καταστήσαμε τη βιομηχανική ζώνη της Τρυπόλεως ακόμα περισσότερο ελκυστική. Είχα μιλήσει τότε και με τον τότε δήμαρχο, τον οποίο ευχαριστώ. Είμαι βέβαιος και ότι ο νέος δήμαρχος συνεχίζει την πορεία αυτή προς έλξη επενδύσεων. Και έτσι λοιπόν προχωρήσαμε στο να πείσουμε τιτάνες της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας να επιλέξουν τη βιομηχανική ζώνη της Τρίπολης για να έρθουν και να χτίσουν αυτά τα εργοστάσια. Θα να κάνω εδώ, μια και βλέπω και πολλούς συντάκτες από την περιοχή της υγείας τώρα, ορισμένα πράγματα που νομίζω ότι αξίζει να γραφτούν. Η συζήτηση για τις ελλείψεις φαρμάκων στην Ελλάδα είναι μια συζήτηση που έρχεται ξανά και ξανά. Και τι, αν και δηλαδή, οι ελλείψεις των φαρμάκων στην Ελλάδα δεν είναι μεγαλύτερες των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών, αντιθέτως είναι σχετικά λιγότερες, αρκετά λιγότερες. Και σίγουρα η παρουσία της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας για νοσήμων έχει παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτό. Η Ελλάδα δεν έμεινε από φάρμακα ακόμα και στην πιο δύσκολη καμπή του COVID. Σημειώνω ότι μία από τις μεγαλύτερες επιπτώσεις της πανδημίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν η ελλείψη πρώτων υλών για φάρμακα. Η αλλαγή της ευρωπαϊκής πολιτικής όπως την παραγωγή φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέκυψε ακριβώς λόγω των ελλείψεων των φαρμάκων που παρατήθηκαν σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το πρόγραμμα HERA που επίσης φτιάξαμε από ελληνικής πλευράς μαζί με τον Βασίλη και τον Ζαμάνη τότε αποτελεί την κινητροδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την δημιουργία κινήτρων για την παραγωγή φαρμάκων και πρώτων υλών φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί επιτέλους κατάλαβαν οι Ευρωπαίοι ότι το να εισάγουμε όλα τα φάρμακα από τον υπόλοιπο κόσμο δεν είναι μια καλή ιδέα. Και την κρίσιμη στιγμή μπορεί να μείνουμε όλοι από θεραπείες. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής, διότι όταν η επένδυση του Ντέμος εδώ, όταν η επένδυση σε Ελπέν εδώ, όταν η επένδυση Φαράν εδώ, αλλά και οι υπόλοιπες επενδύσεις στην Ελλάδα, της Βιανέξ στην Αττική, της Φαρματένη, οι υπόλοιπες απαντήσεις, αλλά και της Μπέριγκερ, οι επενδύσεις που έχουν γίνει, και θα κάνω μια αναφορά γι' αυτό, θα υλοποιηθούν. Πάρα πολλές από τις ελλείψεις των φαρμάκων που βλέπετε σήμερα δεν υπάρχουν. Θα φέρω ένα παράδειγμα μιας δραστικής ουσίας που έγινε πολύ γνωστή στο Πανελλήνιο πριν από λίγο καιρό λόγω της τραγικής αυτοκτονίας του καρκινοπαθού στο Ηράκλειο της Κρήτης, της ετοποσίδης. Η ετοποσίδη είναι ένα φτηνό αντικαρκινικό, παλιό αντικαρκινικό φάρμακο, το οποίο το εισάγουμε σήμερα από ένα εργοστάσιο από την Ολλανδία. Το εργοστάσιο αυτό μείωσε την παραγωγή του. Η ετοποσίδη είναι σε μια φάση εκεί που μάλλον αποσύρεται. Άρχισε να μας κάνει παραδόσεις το μήνα Νοέμβριο και το μήνα Ιανουάριο. Παρατηρήθηκε έλλειψη της ετοποσίδης από τους Έλληνες ασθενείς. Δεν έμειναν χωρίς φάρμακο, ήταν δύσκολο να το βρούνε. Και παρά τη δική μου άμεση γεωργιαδικού τύπου επέμβαση εισαγωγής μέσω ΕΦΕΤ 60.000 κομματιών για να καλυφθεί η αγορά, πράγμα το οποίο έγινε, υπήρξε μια περίοδος που οι ασθενείς βρέθηκαν σε δυσκολία να βρουν ετοποσίδη. Σε 2 χρόνια από σήμερα, ετοποσίδη θα παράγεται εδώ, στην Τρίπολη. Και έτσι δεν θα έχουν ξανά ποτέ οι Έλληνες ασθενείς πρόβλημα έλλειψης από αυτή τη δραστική ουσία. Φυσικά, για να είμαι δίκαιος, ένα μεγάλο κομμάτι των ελλείψεων των φαρμάκων στην Ελλάδα, ένα κομμάτι συνεχώς φωνάζει φαρμακευτική ο σύλλογος, είναι οι παράλληλες εισαγωγές. Δεν είναι οι παράλληλες εισαγωγές ο βασικός λόγος, είναι λάθος αντίληψη αυτή. Εγώ παρακολουθώ πάρα πολύ καλά την πορεία των φαρμάκων και ξέρω πάρα πολύ καλά τι εξάγεται και τι όχι, και αν αυτό που εξάγεται είναι αυτό που λείπει. Ο κυριότερος λόγος ελλείψης φαρμάκων στην Ελλάδα, όσο κάνει εντύπωση, είναι πολύ χαμηλές τιμές. Ξέρω ότι πέρασα πρώτα μία κοινή υπουργική απόφαση, μία υπουργική απόφαση μάλλον, που δίνει το δικαίωμα από μία συγκεκριμένη διαδικασία να έχουμε αυξήσεις τιμών στα φάρμακα έως 10 ευρώ. Είμαι πρόθυμος να είμαι ακόμα πιο δραστικός στην κατεύθυνση αυτή. Είναι τελείως λάθος η πολιτική που είχαμε, κύριε Πρόεδρε, πέφτει τόσα χρόνια στον τομέα των φτηνών φαρμάκων. Γιατί κάνουμε? Με την τιμολογιακή πολιτική που ασκούμε, που πηγαίνουμε διαρκώς σε χαμηλότερες τιμές, φτάνουμε να οδηγούμε φάρμακα ευρείας κατανάλωσης να πολλούνται υποχρεωτικά κάτω του κόστους. Όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, εγώ δεν έχω πρόβλημα να το παραδεχθώ δημόσια, γιατί είμαι λίγο ομός αυτά. Ο καπιταλισμός έχει ως κίνητο το κέρδος.
Ζημιοσκόπος βιομήχανος δεν υπάρχει, ούτε δύνεται να υπάρξει. Οι βιομήχανοι, με συγχωρείτε για τη λέξη, θα σας πω, ξέρω ότι δεν ακούγεται καλά, είστε όλοι κερδοσκόποι. Δεν πειράζει όμως να είστε κερδοσκόποι, γιατί έτσι δουλεύει η οικονομία του καπιταλισμού. Αν σας φτιάχνουμε ένα περιβάλλον στο οποίο θα έχετε υποχρεωτικά ζημίες, τότε στην πραγματικότητα αυτό που θα γίνει είναι ότι αυτό το υλικό που ψάχνουμε δεν θα πωλείται. Όπως και συμβαίνει στην Ελλάδα. Τα 3/4 των ελλείψεων φτηνών φαρμάκων οφείλονται στην τιμή τους. Να ένα παράδειγμα πολύ πρόσφατο. Το λίθιο. Για το λίθιο στην Ελλάδα κυκλοφόρησαν δύο φάρμακα. Το ένα φάρμακο απεσήρθη. Έφυγε από την Ελλάδα. Και οι μεγάλες ελλείψεις τώρα στο λίθιο που ακούτε διαρκά το λέω την τάξη υγείας οφείλονται ότι από τα δύο φάρμακα έχει μείνει το ένα. Έμεινε το ένα της Γκαλένικα, το εγχωρίως παραγόμενο. Το εισαγόμενο έφυγε. Απεσήρθη από την ελληνική αγορά. Γιατί απεσήρθη, γιατί η τιμή ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Και η εταιρεία δεν ήθελε να το πουλάει με ζημία. Τι καταφέρνουμε αυτό, με αυτή την πολιτική. Καταφέρνουμε να βλάπτουμε στους ασθενείς μας, γιατί δεν δίνουν το φάρμακο την ώρα που το θέλουν, και καταφέρνουμε τελικά να γίνεται αντικατάσταση του φαρμάκου από ένα ακριβότερο φάρμακο. Ο ασθενής που θα πάρει λίθιο θα αποκτήσει επιπλοκές, θα χρειαστούμε πολύ ακριβότερα φάρμακα για να μπορούμε ξανά να το σταθεροποιήσουμε και τελικά ούτε και λεφτά κερδίζουμε, ούτε ποιότητα υγείας έχουμε. Όλη αυτή η πολιτική αλλάζει. Για να μπορούμε να έχουμε τα φάρμακα την ώρα που τα θέλουμε, στον ασθενή που τα θέλουμε, χωρίς να μας δεσμεύουν οι εγκυλώσεις του παρελθόντος. Πιστεύω ότι η επόμενη πενταετία, να πω ότι το επενδυτικό κλεμπάκ ασφαλώς θα συνεχίσει και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, να πω για την ιστορία ότι μετά την πρώτη φάση του επενδυτικού κλεμπάκ που ήταν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, εντάξαμε το επενδυτικό κλεμπάκ στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και θα υπάρχει μέχρι το τέλος του 2025 στο Ταμείο Ανάκαμψης. Είμαστε όμως αποφασισμένοι να συνεχίσουμε και σε τρίτη φάση επενδυτικού κλουμπάκ με πάλι πόρους από τον εθνικό προϋπολογισμό, καθώς τα χρήματα που επενδύει ο κρατικός προϋπολογισμός στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία επιστρέφουν υπερπολαπλά στον προϋπολογισμό αυτών και μέσω των ασφαλιστικών εισφορών από τους εργαζόμενους οι οποίοι πλέον έχουν δουλειά και μέσω των φόρων από τους φόρους που πληρώνουν οι βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται μέσω αυτών των επενδύσεων και λόγω των εξαγωγών οι οποίες αυξάνονται. Κάνω ένα παράδειγμα επιτυχίας εξαγωγικής μέσω του επενδυτικού κλουμπάκ. Η Μπέριγκερ. Η Μπέριγκερ έκτισε καινούριο εργοστάσιο μέσω του επενδυτικού κλουμπάκ. Ο συνολικός όγκος εξαγωγών της εταιρείας Μπέριγκερ το 2019 που έγινε υπουργός ανάπτυξης από την Ελλάδα, λέω το, δηλαδή γενικά στον κόσμο, ήταν 200 εκατομμύρια ευρώ. Ο συνολικός όγκος των εξαγωγών της Μπέριγκερ το 2023 μετά την υλοποίηση των επενδύσεων που έκανα το επενδυτικό κλουμπάκ, ήταν από τις πρώτες εταιρείες που μπήκανε το 2020, ξεπέρασε το 2023 το 1.300.000.000 ευρώ. Δηλαδή εξαπλασιάστηκε μέσα σε 4 χρόνια ο όγκος των εξαγωγών λόγω του επενδυτικού κλουμπάκ. Αυτό για την Ελλάδα είναι τεράστιο κέρδος. Είναι μείωση εμπορικού ελλείμματος, είναι φόροι, είναι θέσεις εργασίας, είναι οικονομική ανάπτυξη. Σε αυτό λοιπόν τον δρόμο θα συνεχίσουμε. Οφείλω να σας πω ότι δουλεύουμε όπως φαίνεται πάρα πολύ, ίσως είναι μια από τις βασικές μου αποστολές στο Υπουργείο Υγείας, να ελέγξουμε το ύψος των επιστροφών, οι οποίες έχουν πραγματικά φτάσει σε τελείως μη βιώσιμα υψη. Σκοπεύω περίπου σε 15 μέρες να καλέσω εκ νέου στο Υπουργείο Υγείας όλη τη βιομηχανία, πολυεθνική και εγχώρια, για να παρουσιάσω την εξέλιξη της φαρμακευτικής δαπάνης και στο retail και στα νοσοκομεία για το πρώτο τρίμηνο του 2024 και να δούμε τα μέτρα που λαμβάνουμε, τι είδους επίπτωση έχουν. Και θέλω, μια και βλέπω και εδώ τους δημοσιογράφους, να πω με ένα λόγο για τα μέτρα αυτά. Υπάρχει μια στρεβλή αντίληψη ότι όταν ο κακός ο Άδωνης Γεωργιάδης παίρνει ένα μέτρο, παραδείγματος χάρη για την αλλαγή του τρόπου αποζημίωσης ασφαλιστικής των γενοσίμων φαρμάκων και το όριο της αύξησης έως 3% συμμετοχή του ασθενούς, ή όταν ψηφίζουμε τον νόμο στη Βουλή για τη δημιουργία μιας επιτροπής ειδικών που θα πρέπει να δώσει έγκριση για την συνταγογράφηση ενός φαρμάκου εκτός ενδείξεων ή ενός φαρμάκου που δεν έχει έγκριση από τον αίμα, ότι ο Γεωργιάδης είναι ο κακός, ο αυστηρός δημοσιονομικά υπουργός, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για τους ασθενείς και το μόνο που τον ενδιαφέρουν είναι οι αριθμοί του clawback και η ευστάθεια της βιομηχανίας. Έχω διαβάσει μια σειρά άρθρων το τελευταίο διάστημα
κυρίως για την επιτροπή την υγειονομική που φτιάξαμε για τον έλεγχο της ταχογράφησης μέσω ΙΦΕΤ. Δεν υπάρχει τίποτα πιο λανθασμένο και πιο υποκριτικό από αυτό. Η μεγαλύτερη μου αγωνία ως Υπουργός Υγείας είναι να μπορεί να βρίσκει ο ασθενής το φάρμακό του. Δυστυχώς όμως, αυτοί που γράφουν αυτά τα άρθρα, αυτοί που διακρίνουν αυτές τις απόψεις, ή δεν γνωρίζουν ή σκοπιμώς αποκρύπτουν μία αλήθεια. Αν δεν ελεγχθεί το clawback, δεν θα βρίσκουν οι ασθενείς το φάρμακό τους. Είναι τόσο απλό. Όποιος τα αλήθεια ενδιαφέρεται να βρίσκουν οι ασθενείς το φάρμακό τους, πρέπει να ενθαρρύνει την πολιτική ηγεσία να παίρνει μέτρα για τον έλεγχο του clawback. Γιατί? Διότι η δημιουργία των επιστροφών σε αυτό το επίπεδο που τις έχουμε σήμερα, τι έχει δημιουργήσει? Έχει δημιουργήσει μια σειρά πολυεθνικών εταιριών να αρνούνται να φέρουν τα φάρμακά τους στην Ελλάδα, τα καινοτόμα φάρμακα εννοώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας πάσχει από μια σπάνια ασθένεια ή από μια συνηθισμένη ασθένεια που όμως είναι σε μια μορφή που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει καμία από τις προϋπάρχουσες θεραπείες, θα χρειαστεί το φάρμακό του και δεν θα μπορούμε να το δώσουμε. Ή θα το δώσουμε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Για ποιο λόγο? Γιατί η βιομηχανία δεν έχει έρθει να μας κάνει έτσι το φέρει στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο δεν θέλει να πληρώνει επιστροφές? Δεν είναι η περίπτωση όπως το παρουσιάζουν ορισμένα μέσα. Ότι έβαλε μία επιτροπή ο Άδωνης και θα λείψει να τον ζήσει τα φάρμακά τους. Οι επιτροπές των ειδικών που βάζουμε έχουν ως στόχο να μην αφήσουμε ποτέ κανέναν ασθενή χωρίς τη θεραπεία που χρειάζεται. Αλλά τη θεραπεία που χρειάζεται. Προσέξτε. Όχι τη θεραπεία που μπορεί να έχει γραφτεί για τους διάφορους και άλλους λόγους. Είχα συνάντηση με την Ένωση των Ογκολόγων και με ενεθάρρυναν να ενεργοποιήσω τα ογκολογικά συμβούλια στα νοσοκομεία, έστω μερικά ογκολογικά. Θα το κάνουμε άμεσα. Για ποιο λόγο, ξέρετε, μου είπανε. Επισήμως το λέω ότι είναι επίσημη συνάντηση. Τα 3/4 των ογκολογικών φαρμάκων που γράφουν στα νοσοκομεία, αν τα πας σε ένα συμβούλιο, θα κοπούν. Γιατί τα παίρνουν ασθενείς που δεν τα χρειάζονται. Τα 3/4. Ξέρετε πόσα εκατομμύρια τα 3/4. Ότι αν φέρετε, λέει, έναν ογκολόγο που γράφει αυτό το φάρμακο μπροστά στους συναδέλφους, θα τραπεί να πει ότι το γράφει. Τι θα πει αυτό? Ότι είμαστε εμείς οι κακοί και αυτοί οι καλοί που τα γράφουνε? Όχι. Ο στόχος του ελέγχου του clawback είναι στόχος επιβίωσης των ασθενών μας. Και προσέξτε κάτι που επίσης δεν έχει ένα αντιληπτό. Η ανάγκη για δαπάνες φαρμάκων, όσο περνάει ο χρόνος, διαρκώς αυξάνεται. Αυξάνεται για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ο πληθυσμός μας γυράσκει, άρα όσο γερνάμε και θέλουμε να ζούμε περισσότερα χρόνια, θα εκδηλώνουμε ως την τύπη είμαστε περισσότερες ασθένειες, άρα θα χρειαζόμαστε περισσότερα φάρμακα. Και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί οι καινοτόμες, ευπρόσδεκτες, φοβερές θεραπείες που βρίσκονται, το είπε πριν ο Δημήτρης ο Δέμος, είναι εξαιρετικά ακριβές. Υπάρχουν νοσοθεραπείες που κάνουν 800.000 ευρώ. 1 εκατομμύριο ευρώ ένα ασθενή. Εάν δεν μπορέσεις να ρυθμίσεις σωστά και δίκαια τη φαρμακευτική σου δαπάνη για να δημιουργήσεις τον δημοσιονομικό χώρο που θα σου επιτρέψει να πληρώνεις αυτές τις θεραπείες, στο τέλος δεν μπορείς να πληρώνεις καμία θεραπεία. Θέλω λοιπόν να πω ότι πρέπει να είστε σύμμαχοι των πρωτοβουλειών που λαμβάνουμε για τον έλεγχο της δαπάνης και όχι αντίπαλοι. Και νομίζω ότι αν κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, και εγώ είμαι δεσμευμένος και είμαι πολύ επίμον στο να το κάνω αυτό, η επιτροπή που βάλαμε στον ΙΦΕΤ γιατί μπήκε? Για να ελεγχθεί δαπάνη του ΙΦΕΤ. Είναι δυνατόν από τον ΙΦΕΤ να φτάνουμε σχεδόν 300 εκατομμύρια δαπάνη το χρόνο? Είναι φυσιολογικό αυτό? Από 25 εκατομμύρια που ήταν πριν από 10 χρόνια. Άφησα τον ΙΦΕΤ 25 εκατομμύρια και τον βρήκα 270. Άρα λοιπόν, θα σας πω ότι βάλτε και λίγο πλάτη. Μην βαράτε μόνο. Δεν είμαστε κακοί άνθρωποι. Κάποιο λόγο έχουμε να κάνουμε αυτά που κάνουμε και δεν είναι αυτός που νομίζουν κάποιοι. Ότι είμαστε της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Είμαστε του ρεαλισμού. Πρέπει να έχουμε λεφτά για να μπορούμε να αγοράζουμε φάρμακα. Αν δεν έχουμε λεφτά, δεν μπορούμε να αγοράζουμε φάρμακα. Θέλω λοιπόν να πω κλείνοντας, γιατί δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο. Βρήκα μικρόφωνο τώρα και θέλω να βγάλω τα σώψυχά μου. Έχει οργανώσει εδώ και η φίλη μου η Ραλού από τη ΒΕΗ πολύ ωραία την εκδήλωση. Συγχαρητήρια, αγαπητή Ραλού.
για να κάνουμε ορκισμένες ανακοινώσεις. Πρώτον, είναι στη φάση τελικής έξω από την ΕΣΤΑ ο νέος κύκλος του επενδυτικού κλουμπ ΜΑΚ. Το λέω για το φίλο μου τον Μάριο τον Κάτσικα που έχει την επένδυση της Φαράν εδώ που είναι στη φάση της έγκρισης. Θα γίνει. Είναι θέμα ολίγων ημερών. Δηλαδή μέσα στις επόμενες 10 μέρες. Πιστεύω ότι η φαρμακευτική δαπάνη του έτους 2024 με τα μέτρα που λαμβάνουμε θα φτάσει κοντά στους στόχους που έχουμε θέσει. Αν θα υπάρξει μια ηρεμία στην αγορά, ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ ερχόμενο στο Υπουργείο Υγείας με δόπισα ένα κυριολεκτικό πανικό οριζόντια στη φαρμακομηχανία για ολική καταστροφή. Το clawback το νοσοκομιακό για το 2023 ξεπερνάει το 70%. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχει βιώσιμος τρόπος να επενδύουν εταιρείες στην Ελλάδα με επιστροφές σε αυτά τα επίπεδα. Είμαι όμως σίγουρος ότι με διαφάνεια, με καλόπιση συνεννόηση, λέω ότι διαφάνεια γιατί θέλω να πω και κάτι ακόμα για να ακουστεί εδώ. Εγώ ως Υπουργός Υγείας, αγαπητέ Πρόεδρε, δεν μπορώ να ξεχωρίσω στα κριτήριά μου την ελληνική φαρμακομηχανία από την πολυεθνική φαρμακομηχανία. Ο Υπουργός Υγείας είναι κάπως σαν ένας γονέας που θέλει να έχει όλα τα παιδιά του φροντισμένα. Διότι εγώ θέλω ο ασθενής που θα χρειαστεί την καινοτόμα θεραπεία να τη βρει και η εταιρεία που θα φέρει πολυεθνική την καινοτόμα θεραπεία να τη φέρει για να την πουλήσει στην Ελλάδα και η ελληνική φαρμακομηχανία για νοσήμων να μπορεί να παράγει τα φάρμακά της και φυσικά, δεν θα το κρύψω αυτό και ως πρώην Υπουργός Ανάπτυξης, να βλέπω να προχωράτε αυτές τις επενδύσεις και να προχωράτε μπροστά. Γι' αυτό και πίστευα στο επενδυτικό κλουμπάκ, γι' αυτό και πιστεύω και τώρα, γι' αυτό και υποστηρίζω τη συνέχεια του επενδυτικού κλουμπάκ. Θέλω να στείλω και ένα μήνυμα από το βήμα αυτό στις πολυεθνικές φαρμακομηχανίες. Που πολλές φορές διαμαρτύρονται για το επενδυτικό κλουμπάκ ότι εκεί αποκτούν πλεονέκτημα οι εγχώριες φαρμακομηχανίες. Ας έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Εμείς δεν αποκλείουμε τις πολυεθνικές φαρμακομηχανίες να τα χτίσουν εργοστάσια στην Ελλάδα. Ίσα-ίσα τις προσκαλούμε να χτίσουν εργοστάσια στην Ελλάδα. Ας πάρουν λεφτά και οι πολυεθνικές από το επενδυτικό κλουμπάκ και ας φτιάξουν παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα. Θα τους υποστηρίζουμε κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δεν ξεχωρίζουμε βάσει εθνικότητας. Ξεχωρίζουμε βάσει εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Αυτό μας ενδιαφέρει. Όποιος θέλει και όποια μηχανία το κάνει. Είμαστε εδώ. Η Pfizer το τόλμησε στον Digital Center Θεσσαλονίκης και πήρε το μερίδιο που τους αναλογούσε. Εμάς μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε ένα ισχυρότερο οικοσύστημα εγχωρίως παραγωμένων φαρμάκων που θα κάνει διαφορά όπως την κάνουμε μέχρι τώρα. Και πιστεύω, επειδή είπε κάτι πολύ ωραίο ο Δημήτρης ο Δέμος, ότι σε 50 χρόνια να έχουμε και εδώ τις επόμενες πολυεθνικές. Νομίζω ότι αυτά που κάνουμε αυτή την πενταετία, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητέ κύριε Δέμο, αγαπητέ κύριε Τρίφων, αγαπητέ κύριε Κάτσικα, αγαπητέ κύριε Παπάζογλου και όλοι οι υπόλοιποι φίλοι, θέτουν τις βάσεις για αυτό ακριβώς. Γιατί για να φτάσεις κάποτε να γίνεις Pfizer, για να φτάσεις κάποτε να γίνεις MSD, για να φτάσεις κάποτε να γίνεις Sanofi, έχεις προηγουμένως περάσει από αυτό το στάδιο. Αυτό τον επενδύσεις. Αυτά κάνανε πριν από 100 χρόνια. Εντάξει. Εμείς περάσαμε την τουρκοκρατία, δεν προλάβαμε. Θα κάνουμε τώρα. Και θέλω να το πω αυτό. Θεωρώ μεγάλη τύχη. Δούλευα και εγώ γι' αυτό κάπως. Που η Πελοπόννησος έχει έναν περιφερειάρχη, τον κύριο Πτωχό, που από επενδύσεις καταλαβαίνει. Και που θα είναι στο πλάι σας η περιφέρεια Πελοποννήσου για να προχωρήσουν οι αδειοδοτήσεις, για να έχει μια καλή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, για να λυθούν τα όποια τοπικά προβλήματα. Πάντα σε μια επένδυση δημιουργούνται, Δημήτρη μου, τέτοιου τύπου προβλήματα. Το θέμα είναι οι επενδυτές, να μην βρίσκουμε τον Υπουργό ή τη Γενική Γραμματέα. Δίκη Λοΐζου, γιατί το ξέρετε, είναι δική μου επιλογή για τη θέση αυτή. Φεύγοντας, ήθελα να αφήσω κάπου να ξέρει να κάνει δουλειά εκεί και την ξέρει η Δίκη καλά. Λοιπόν, και εσύ, αγαπητέ Δημήτρη, τη δουλειά αυτή την ξέρει, δόξα τω Θεώ. Την έχουμε κάνει και μέσα στο παρελθόν. Βάλε και στην πλάτη που σου αναλογεί. Άρα, στην Τρίπολη θα έχουμε ένα βουλευτή που καταλαβαίνει από επενδύσεις. Ένα περιφερειάρχη που καταλαβαίνει από επενδύσεις. Σε επίπεδο Γενική Γραμματεία με Γενική Γραμματέα που καταλαβαίνει επενδύσεις. Σε επίπεδο Υπουργείου Οικονομικών, ένα αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών που είναι και αυτός δημιουργός του επενδυτικού κλουμπάκ, άρα τον Νίκο Παθανάση, άρα καταλαβαίνει επενδύσεις. Στο Υπουργείο Υγείας σε μένα, που με το κλουμπάκ το έχω παντρευτεί σε όλες τις μορφές, είτε του σχέδιου του επενδυτικού, πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι λαμπρά χρόνια και όλα θα πάνε καλά. Κλείνοντας, δύο μόνο λόγια, έχουμε σε λίγες μέρες τις ευρωεκλογές.
Έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε μπροστά δύο υποψηφίους. Ο ένας έχει ανακοινωθεί, ο άλλος είναι στο συλλογικό μας υποσυνείδητο, αλλά νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο. Λοιπόν, αναφέρομαι στο φίλο μου και συνάδελφο τον Βασίλη τον Κοντοζαμάνη και συνεργάτη μου, ήταν συνεργάτη μου και στην προηγούμενη θητεία ως Υπουργός Υγείας, συνεργάτη μου και ως Υπουργός Ανάπτυξης, αυτός αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, όλα όσα σας είπα. Νομίζω ότι εσείς, ο χώρος υγείας ευρύτερα, όχι μόνο της φαρμακοβιομηχανίας, αξίζει να στηρίξει τον κύριο Βασίλη Κεντοζαμάνη για όσα έχει κάνει διαχρονικά στο φάρμακο από την εποχή που ήταν πρόεδρος του ΝΕΟΦ μέχρι σήμερα, όπου δεν θυμάμαι. Καλή επιτυχία, Βασίλη, στην προσπάθειά σου στην Ευρωβουλή. Σου έχουν πραγματικά από καρδιάς καλή επιτυχία. Κάντε ένα χειροκρότημα, τι κάθε ψόφικη. Για αυτές τις περιπτώσεις, Δημήτρη, έχω την ευγενία εγώ συγκεντρώς μου. Ευγενία είναι ο καλός κλακαδόρος μου. Όλοι βλέπουν, τραβάνε χειρότημα, τώρα χειροκροτούν όλοι. Και βεβαίως έχουμε τον Γιώργο τον Αφιά. Ο Γιώργος είναι... Λίγοι άνθρωποι που έχουν φερθεί στη ζωή μου τόσο καλά όσο ο Γιώργος Αφιάς. Και εγώ, Γιώργο μου, δεν ξεχνώ ποτέ, να ξέρεις. Είναι η φύση μου τέτοια. Σου εύχομαι την καλύτερη επιτυχία. Εάν και εφόσον σε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργό, δεν μπορώ να κάνω ανακοινώσει. Είναι αλλού είπε, με ανακοινώσει, το ξεκαθαρίζω. Αλλά εφόσον αυτά που διαβάζω γύρω-γύρω κτλ. Γιατί εγώ δεν μπορώ να ξέρω από μόνο μου. Γίνουν πραγματικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, σου εύχομαι πολύ καλή επιτυχία. Να είστε καλά.